Σοκ στην αντιπολίτευση και τη ρωσική κοινή γνώμη προκαλεί η δολοφονία του Μπορί Νεμτσόφ. Η Ειρήνα Χακαμάντα υπήρξε φίλη και συνεργάτη του εκλειπώντο την περίοδο τη Προεδρία Γέλτσεν αλλά και στη συνέχεια. Η ίδια μιλά εμφανώ φορτισμένη στην κάμερα του Euronews. Ήταν πολύ συναισθηματικό και ειλικρινή. Αρκετά ριζοσπαστικό, ήταν όμω και φιλιρινικό. Συχνά μάλιστα τον κατηγορούσαν για την ετοιμότητά του να συμβιβαστεί. Yeah. Αυτή η δολοφονία έγινε για παραδειγματισμό. Yeah. Η κυρία Χακαμάντα εκτίμησε επίση ότι ο θάνατος του Νεμτσόφ θα αποτελέσει σημείο καμπή για την πολιτική σκηνή τη χώρα. Yeah. Ο φόνο μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση στη Ρωσία yeah. και να οδηγήσει σε μεγάλα γεγονότα. Yeah. σω όχι άμεσα, το θλιβερό αυτό συμβάν όμω. Θα μπορούσε να φέρει εξελίξει σε αρκετού τομεί. Σημείο καμπή ή όχι, η δολοφονία Νεμτσόφ δηλητηριάζει για ακόμα μία φορά το πολιτικό σκηνικό στη χώρα και η άμεση διαλεύκανσή τη συνιστά πρόκληση για τι αρχέ.